Ο κλάδος της εστίασης και αναψυχής πανελληνίως είναι σε άνθηση με την έννοια ότι ανοίγουν συνέχεια καινούργια καταστήματα. Βεβαίως κάποια κλείνουν και κάποια συνταξιοδοτούνται. Είναι ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα ο οποίος είναι σε άνθηση. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στην περιοχή της Αχαΐας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Εμείς, σαν Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Δομού Αχαΐας, το 2014 είχαμε 550 περίπου μέλη. Και το 2017 έχουμε 1810. Βεβαίως τότε ο σύλλογος δεν ήταν τόσο ενεργός για να γραφτούν τόσοι. Δεν σημαίνει ότι έχουν ανοίξει καινούργια μαγαζιά τόσα. Αλλά ήταν το σύλλογο οι συνάδελφοι ότι είναι ενεργός και έχουμε φτάσει ο σύλλογος να έχει 1810 μέλη. Κατά το μελητήριο είμαστε ένας τομέας ο οποίος είναι σε άνθηση. Τώρα να πάμε στην πραγματικότητα και στα λογιστικά. Η συντηρητική πλειοψηφία από αυτά τα καταστήματα είναι χρεωμένα. Χρωστάνε διότι δεν πληρώνουν τις δημόσιες υποχρεώσεις τους. Είτε ασφάλιση, είτε ΙΚΑ, είτε φορεία, είτε ΦΠΑ. Παθορώντα χρησιμοποιούν μόνο τα χρήματα που θέλουν να λειτουργήσουν καθημερινά. Η συμβουλή για καινούριους επιχειρηματίες είναι ότι θα πρέπει πριν να ανοίξουν το επάγγελμα πρώτα απ' όλα να το ξέρουν. Να μην πάνε να μάθουν το επάγγελμα επάνω στην ίδια δουλειά, διότι θα το πληρώσουν. Δεν γίνεται να μάθεις κάτι χωρίς να μην το πληρώσεις. Άρα λοιπόν μην ανοίγουν καταστήματα χωρίς να έχουν ζήσει μέσα αυτά, χωρίς να έχουν δουλέψει μέσα αυτά, χωρίς να έχουν μιλήσει με έναν λογιστή για οικονομοτεχνικά. Πόσο είναι το ενίκιο, πόσο είναι η επένδυση, πόσο είναι τα λειτουργικά έξω καθημερινά, έξω τα ποιο είναι το ποσοστό κέρδος. Και τότε θα το σκεφτεί πολύ σοβαρότερα αν θα προχωρήσει να κάνει μια τέτοια ενέργεια και μια πράξη την οποία θα την καταγράψει για πολλά χρόνια.